Εκτός από τον Γκάλι, ο Μπανεπρέλεβιτς είχε επικές μονομαχίες και με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ακριβώς. Και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος τυχαία ανακάλυψε το μπάσκετ, την ροπή αυτή προς το άθλημα αυτό και μετά τα σπουδαία του μπασκετικά κατορθώματα, δημιουργεί τώρα κάτι ούτως ώστε να μην αφήσει στην τύχη τους τα παιδιά σε μια δύσκολη γειτονιά και φτιάχνει ένα εκπληκτικό έργο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα προσφέρει στα παιδιά σε μια δύσκολη γειτονιά όχι μόνο μπάσκετ και αθλητισμό, αλλά και παιδεία και πολιτισμό. Και θα τολμήσω να πω ότι ίσως αυτή η κληρονομιά του θα είναι family των κατορθωμάτων του στο άθλημα που τον έκανε σπουδαίο και θρύλο του ελληνικού μπάσκετ. Και η Έλβη Μιχαηλίδου έκανε ένα οδηπορικό με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, ο Μαραγιώτη Γιαννάκη, σε αυτό το οποίο χτίζει και οραματίζεται στο γήπεδο ζωής. Μια μέρα βρέθηκα στην Αλάνα του Πλάτωνα, όταν ήμουν νεαρός, όπου παίζαμε ποδόσφαιρο. Και επειδή παρασύρθηκα και ήμουν πάρα πολύ χρόνο, άρχισε να σκοτεινιάζει και ανάψαν τα φώτα ενός γηπέδου μπάσκετ. Και άρχισα να ενδιαφέρομαι. Και ιδρύθηκε μια ομάδα κοντά εκεί μέσα στο γήπεδο Ιωνικός Νικίας. Δόθηκε ευκαιρία να με βρει ο πρώτος μου προπονητής, ο Κρίθαρης Οβίρα. Εγώ ξεκίνησα προπόνηση και κόλλησα. Έτσι, μάλλον τυχαία, έμελε να ξεκινήσει ένας μεγάλος αθλητικός έρωτας. Αυτός της πορτοκαλί μπάλας με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Αν τυχόν δεν βρισκόταν αυτή η ομάδα και ο coach να μου πούνε να παίξω στο μπάσκετ, πιθανόν να μην είχα συναντηθεί ποτέ με αυτό που αγάπησα και περνάω τέλεια, ακόμα και σήμερα. Και λέω ότι μακάρι να υπήρχε ένας χώρος όπου τα παιδιά να παίρνουν κάποια ερεθίσματα. Είχα την τύχη να γνωρίσω συγχρόνως τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, όπου κι αυτός πάντα είχε ανησυχίες και αγάπη για την νεολαία και ήθελε να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα, ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος σε περιοχές οι οποίες τα παιδιά δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Εδώ, στην οίκαια όπου ξεκίνησε, εδώ θα πάρει σάρκα και οστά ένα μοναδικό project για παιδαγώγησης. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, μας συστήνει το γήπεδο ζωής. Ο χώρος αυτός που θα δημιουργηθεί θα είναι ένας χώρος ο οποίος δεν θα απευθύνεται μόνο στον αθλητισμό, αλλά θα είναι χώρος που θα μπορεί ένα παιδί να ανακαλύψει, αν μπορεί, στις τέχνες να βρει κάτι πολύ ενδιαφέρον, στη μουσική, στις επιστήμες, σε οτιδήποτε μπορεί πραγματικά να τους καλύψει όλο αυτή τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Όπως εγώ κατά λάθος βρήκα το μπάσκετ, πιθανόν σήμερα να υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν τους δίνεται ευκαιρία να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που πραγματικά τους αρέσει. Η τοποθεσία έχει βρεθεί και σύντομα θα μπουν οι μπουλντόζες ώστε το γήπεδο ζωής να είναι όσο πιο γρήγορα έτοιμο. Αυτή η εγκατάσταση θα είναι ένας χώρος για τα παιδιά, αμυγός για τα παιδιά, όπου θα μπορούν μετά το σχολείο να πηγαίνουν εκεί, να τρώνε ζεστό φαγητό, να κάνουν μία ώρα διάβασμα για το σχολείο για την επόμενη μέρα, να κάνουν μία ώρα αθλητισμό και τις υπόλοιπες ώρες θα συμμετέχουν σε προγράμματα τα οποία τα βοηθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Το γήπεδο ζωής έχει επί της ουσίας τρεις βασικούς πυλώνες, τον αθλητισμό, την παιδεία και τον πολιτισμό. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τα τρία, αν γίνεται. Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία των δυτικών προαστίων έχουν ήδη ξεκινήσει με στόχο όλο ένα και περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν το γήπεδο ζωής μέσα από την επαφή με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Μπάσκετ, παιχνίδι, μαριονέτες, κατασκευές, χημεία και πολλά άλλα. Ο σκοπός που μαζεύουμε τα νομίσματα πρώτον και του βλάκια για να καταφέρει να φτιάξει το ψηλότερο πύργο. Τι θα φτιάξεις? Το ίδιο, αλλά θέλω να κάνω καλύτερη βάση. Okay. Σαν μικρό παιδί είναι έξω. Αλλά είναι τέλειο πολλές φορές που τα παιδιά ζητάνε βοήθεια. Ναι. Μ' αρέσει. Ναι. Και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Έχω να μας θέλει έξι, πάρα φωτιά. Τρία, δύο, ένα. Χαίρομαι που περνάνε ωραία τρεις ώρες εδώ. Είναι δράσεις γνωριμίας με το τι πρόκειται να προσφέρουμε στα παιδιά καθημερινά. Οι αγκαλιές τους είναι συγκλονιστικές μερικές φορές. Δηλαδή,
θέλουν να με αγκαλιάσουν. Ήρθανε με κάποιες φανέλες ζωγραφισμένες με τα χρώματα είτε της Εθνικής είτε της του Άρη. Νομίζω ότι είναι έτσι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Αλλά το κυριότερο για μένα είναι ότι φεύγουν με χαρά.